Επιστρέψαμε στην πόλη Έιντε της Ολλανδίας. Ο αγώνας του Όφη με την Φορτούνα Σιτάρτ θα αρχίσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, η ομάδα μας δίνει σήμερα τον τρίτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας της εδώ στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται από τις 11 Ιουλίου. Θα παραμείνει ως τις 31. Έχουν προηγηθεί αγώνες με Φίτεσε και Άντερλεκτ, μάτς τα οποία ο Νίκος Νιόπλιας είχε την ευκαιρία να βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του. Το σκορ εννοείται ότι είναι το τελευταίο που μετράει στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά για την ιστορία να σας θυμίσουμε ότι η ομάδα μας ιτήθηκε στο πρώτο φιλικό από την Φίτεσε με σκορ 2-1, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεκτ στο προπονητικό κέντρο των Βέλγων. Πάμε στις ενδεκάδες με τις οποίες αρχίζουν σήμερα οι δύο ομάδες. Για τον Όφη, ο Νίκος Νιόπλιας έχει επιλέξει τους Σωτηρίου, Μαρινάκη και Κοροβέση στα δύο άκρα, Πασαλίδης και Βούρος στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή, Μεγιάδο, Ντεγκούσμαν και Νικοκυράκης, τριάδα στην επίθεση, Στάρτζεον, Σαρντινέρο και Καστάνιος. Από την άλλη πλευρά, για την Φορτούνα Σιτάρτ, οι 11 που μπαίνουν στην πρώτη σέντρα του παιχνιδιού είναι οι Ντόρνεμπους, Πλόιμεν, Γιάνσεν, Φεράτη, Ρότα, Τέικη, Φλέμινγκ, Σούντιενς, Μουσάμπα, Πόλτερ και Χάνσον, οι 11 πρώτοι ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Σορς Ούλτι, ο 34χρονος προπονητής της ομάδας των Ολλανδών. Ενώ είμαστε έτοιμοι για την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλα έτοιμα, βλέπετε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να είναι στην σέντρα και να περιμένουν το ενακτήριο σφύριγμα από τον διαιτητή. Σέντρα στην αναμέτρηση, στην φιλική αναμέτρηση της Φορτούνα Σιτάρτ με τον Όφη. Απουσίες σήμερα για τον Νίκο Νιόπλια, Ναμπί, Στάικος, Διαμαντής, Βάτερμαν, Νέιρα, καθώς και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας μας, ο Τωράλ με τον Καμάου. Και ο Επασί είναι εκτός, είναι βέβαια εδώ, είναι στον πάγκο σε περίπτωση που χρειαστεί. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας είναι ο Σιφάκης βέβαια, αντί για τον Σωτηρίου που είναι σήμερα στην αρχική ενδεκάδα. Στον πάγκο του Όφη σήμερα Σιφάκης, Ουές, Λιμπεράκης, Σελίμοβιτς, Φαντάινεν, Μπαλογιάννης, Γιαννούλης και Γρίβας. Οι Ολλανδοί έχουν την κατοχή της μπάλας. Υπάρχει και ένας Έλληνας φυσικά, ακούσατε λίγο πριν, σας έλεγα την ενδεκάδα της Φορτούνα, ένας Έλληνας διεθνής, ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα και στην αρχική ενδεκάδα των Ολλανδών. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις προσπάθειές του απέναντι στον Όφη. Η Φορτούνα, η οποία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της, στα αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Όφη να πιέζουν ψηλά με τον Ντεγκούσμα και τον Καστάνιος. Ο Ντόρνεμπους διώχνει από την εστία του. Έχασε εκεί την μπάλα ο Τέικη, δεν καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Πλάγιο για τον Όφη από τα αριστερά με τον Νίκο Κοροβέση. Στην γνώριμη του θέση πλέον ως αριστερός μπακ, γιατί θυμίζω ότι στο προηγούμενα παιχνίδια δεν αγωνίστηκε συγκεκριμένη θέση, παρέμεινε εκεί ο Λιμπεράκης και έτσι πήρε θέση στη μεσαία γραμμή ο Κοροβέσης και μάλιστα τα πήγε και αρκετά καλά, σκόραρε στο προηγούμενο μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Σούντιενς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους και για αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η πολύ μικρή διακοπή. Βούρος για τον Πασαλίδη. Ο Μεγιάδο τον βλέπετε στην ενδεκάδα, παραεπιστρέφει. Θυμίζω στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε. Σήμερα ο Μιγγέλ Μεγιάδο είναι και πάλι παρόν στις πρώτες επιλογές του Νίκου Νιόπλια. Και πάλι ο Κοροβέσης στο πλάγιο για τον Όφη. Όλοι οι παίκτες της ομάδας μας, οι περισσότεροι μάλλον παίκτες, έχουν κινηθεί προς την αριστερή πτέρυγα. Πασαλίδης για τον Βούρο. Μαρινάκης ανοίγεται δεξιά, σε αυτόν πάει η μπάλα. Με δύο παίκτες πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί.
με τον Χάνσον και τον Πόλτερ. Ο Μαρινάκης θέλει να βγάλει, να ανοίξει δεξιά για τον Σαρντινέρο. Δεν κατάφεραν να συνεργαστούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Εδώ όμως ο Σαρντινέρο γυρίζει και δίνει σημαντική βοήθεια, κρατάει την μπάλα. Επαναφέρει την κατοχή της μπάλας για την ομάδα μας. Βούρος στον Ντεγκούσμαν. Μια βαθιά παλιά που γίνεται για τον Καστάνιος μέσα στην περιοχή. Ο Λου Καστάνιος δεν βάζει το σώμα του όπως θα ήθελε. Τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Μουσάμπα και παραχώρησε το πρώτο κόρνερ για τον Όφη στο τέταρτο λεπτό. Με τον Ντεγκούσμαν είναι αυτός που πάει να εκτελέσει. Κόρνερ για τον Όφη στο πέμπτο λεπτό με τον Ντεγκούσμαν. Διώχνει εκεί ο Ντόρνεμπους. Με γύρισμα οι Ολλανδοί απομακρύνουν την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται ο Κοροβέσης και γυρίζει πίσω στον Σωτηρίου. Βούρος με Γιάδο. Ο Βούρος στον Μπασαλίδη. Μια βαθιά παλιά από τον Πραξιτέλη Βούρο. Θέλει να βρει τον Στάρτζεον. Να δούμε αν θα προλάβει. Κάνει το γύρισμα ο Στάρτζεον. Εύκολα ο Ντόρνεμπους μαζεύει την μπάλα. Έχει βγει εκτός τελικής γραμμής σύμφωνα με τον διαιτητή. Άρα η προσπάθεια του Στάρτζεον ουσιαστικά δεν μετράει. Μια βαθιά μπαλιά που γίνεται από τον Γιάνσεν σε ένα χώρο που ελέγχει εύκολα ο Δημήτρης Σωτηρίου. Ο Μεγιάδο έχει ανοιχτεί ο Βούρος στα άκρα για τον Μαρινάκη. Πιέζει ψηλά ο Σούντιενς. Ο Καστάνιος, η μπαλά περνάει. Πίεσαν πολύ ωραία, πολύ σωστά οι παίκτες του Όφη ψηλά και κέρδισαν αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί ο Μαρινάκης για τον Ντεγκούσμαν. Αυτός δεν βρίσκει τον Στάρτζεον με το κεφάλι. Ο Καστάνιος πιέζει, μπάλα θα φτάσει στα αριστερά, στον Σούντιενς με το Μαρινάκι. Ο Σούντιενς μπαίνει στην περιοχή, κράτησε την μπάλα, πήγε στο Όφη, έδιωξαν ένα σούτ που γίνεται κανένα πρόβλημα για τον Δημήτρη Σωτηρίου, το σούτ από τον Φλέμινγκ, μπάλα πέρασε ψηλά out. Στο 7ο λεπτό καταγράφεται η πρώτη τελική για την Φορτούνα, εκτός εστίας όμως. Η Φορτούνα, η οποία τερμάτισε πέρυσι στην 11η θέση του πρωταθλήματος, απέχοντας 11 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού. Ουσιαστικά μια ομάδα η οποία κατάφερε αρκετά άνετα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος με 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 17 ήττες. Πασαλίδης των Σωτηρίου. Βούρος, Μαρινάκης βγάζουν ωραία την μπάλα από την άμυνα υπέκτης του Όφη. Ο Μεγιάδο ανοίγει το παιχνίδι και ο Νικοκυράκης τρέχει για να δώσει ταχύτητα στον Όφη. Νικοκυράκης κρατάει την μπάλα, έχει χώρο, το σούτ από τον Νικοκυράκη μαζεύει ο Ντόρνεμπους. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 8. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα μας με τον Βαγγέλη Νικοκυράκη να παίρνει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Διένυσε αρκετά μέτρα μες στο γήπεδο.
βρέθηκε έξω από την περιοχή, είχε χώρο, σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μάζεψε την μπάλα. Ο Γιάνσεν στο Φεράτη, ο Ρότα, σε ένα χώρο που κινείται ο Πασαλίδης. Ντε Γκούσμαν, υπάρχει offside. Ο Τέικη στον Πλόιμεν. Φεράτη, τον πιέζει ο Καστάνιος. Μπαλαγυρίζει στον Ντόρνεμπους. Γιάνσεν, Πλόιμεν, ξανά η μπάλα στον τερματοφύλακα της ομάδας, αφού πίεσε ψηλά ο Σαρντινέρο, δεν του επέτρεψε να κάνει κάτι καλό από την αριστερή πτέρυγα. Ο Γκουσμάν πιέζει, ωραία κίνηση από τον Σούντιενς, ο Βούρος είναι εκεί, παραχωρεί ένα πλάγιο. Υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Φάουλ για την Φορτούνα στο 10ο λεπτό. Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, φάουλ για την Φορτούνα, απευθείας ο Φλέμινγκ, η μπάλα out. Κανένα πρόβλημα για τον Δημήτρη Σωτηρίου. Σωτηρίου θα δώσει συνέχεια από το τέρμα του. Δεν ανησύχησε στην προηγούμενη φάση. Ο Φλέμινγκ απευθείας προσπάθησε να τον απειλήσει. Κοροβέσης, παραχωρεί ένα πλάγιο εκεί. Φεράτη. Ο Χάνσον κράτησε αλλά έχασε. Ο Μεγιάδο, φάουλ στον Νικοκυράκη. Αν βλέπω καλά, είναι ο Σούντιενς αυτός που είχε μείνει στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος από την προηγούμενη φάση. Ο Πόλτερ πήγε και τον βοήθησε. Πασαλίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Βουρός. Ανοίγει ο Καστάνιος με το κεφάλι, ο Νικοκυράκης κατεβάζει ωραία και ανοίγει στα πλάγια στον Στάρτζεον. Κοροβέσης ανέβηκε, δεν συνεργάστηκε όπως θα ήθελε με τον Στάρτζεον. Μένει όμως ο Κοροβέσης εκεί, η πίεση των παικτών του Όφη αποφέρει καρπούς, αφού ο Ντε Γκούσμαν δίνει τώρα στον Μεγιάδο. Στάρτζεον, φάουλ υπέρ του Όφη. Ο Τζόναθαν Ντε Γκούσμαν πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Φορτούνα στη μεγάλη περιοχή του Ντόρνεμπους. Ντε Γκούσμαν εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι από κοντά. Δεν καταφέρνει ο Πασαλίδης, ζητάει κόρνερ. Όχι, λέει ο βοηθός. Ο διαιτητής έχει άλλη άποψη. Και έτσι το κόρνερ είναι υπέρ του Όφη.
Δεύτερο κόρνερ για τον Όφη. Στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Τζόναθαν Ντεγκούσμαν και πάλι στο κόρνερ από τα δεξιά. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης, έχει βγει μπάλα εκτός τελικής γραμμής, σύμφωνα με τον βοηθό. Και έτσι περνάει χωρίς κάποιο πρόβλημα για την Φορτούνα αυτή η φάση από την εκτέλεση κόρνερ του Τζόναθαν Ντεγκούσμαν. Καστανιός πίεσε, αλλά με φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Φορτούνα είναι μια ομάδα η οποία γενικά της αρέσει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες, να αξιοποιεί τους χώρους που προσπαθεί να κερδίσει από αυτούς που δίνει ο εκάστοτε αντίπαλος. Περισσότερο αυτό περιμένει τον αντίπαλο να αφήσει και τους χώρους και να τους εκμεταλλευτεί. Αυτό έκανε πέρυσι τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Είχε την 7η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 50 γκολ. Ο Μεγιάδο κλειστράει, χάνει την μπάλα. Φορτούνα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι καλό από τα δεξιά. Ένα σουτ που θα γίνει, η μπάλα στο δοκάρι, στο 15. Φορτούνα χάνει μια καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ με τον Χάνσον. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους από το γλίστριμα του Μεγιάδο. Οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων πήραν την μπάλα. Έπαιξαν γρήγορα, το σουτ του Χάνσον δεν βρήκε εστία, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σωτηρίου και πέρασε out. Καλή στιγμή όμως για τη Φορτούνα αυτή, στο 15. Παίζουν και πάλι γρήγορα οι Ολλανδοί. Από τα αριστερά με τον Σούντιενς μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα του δεν περνάει, αφού είναι εκεί ο Βούρος. Παίζουν γρήγορα, εκτελούν το κόρνερ πλασαριστά. Οι Ολλανδοί, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί είναι ο Κοροβέσης, είναι και ο Μεγιάδο. Ο Μεγιάδο διώχνει με το κεφάλι. Ο Νικοκυράκης προσπαθεί να μπει στη μέση της σέντρας. Η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον Βούρο, απομακρύνει ο Κοροβέσης ακόμα πιο μακριά. Σε ένα χώρο που κινεί το Φεράτη. Ο Ρώτα κράτησε. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που θα γίνει από κοντά. Παραλίγο το αυτογκόλ. Ο Σωτηρίου διώχνει σε κόρνερ. Πιέζουν οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά. Έχουν χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Μία με το δοκάρι του Χάνσον. Η δεύτερη με την κεφαλιά που έγινε από τον Πόλτερ. Ο Πόλτερ έκανε την κεφαλιά. Ο Βούρος γύρισε προς τα πίσω την μπάλα. Ο Σωτηρίου έδιωξε. Οι γηπεδούχοι έχουν και πάλι την ευκαιρία να πετύχουν κάτι καλό. Ένα σουτ που θα γίνει από κοντά, σέντρα σουτ σε ένα χώρο που κινεί το Κοροβέσης και απομακρύνει την μπάλα για την ομάδα μας, διώχνει και τον κίνδυνο από την άμυνα του Σωτηρίου. Τέικι. Ένα δίλεπτο πίεσης στην άμυνα του Όφη. Πλόιμεν στον Ντόρνεμπους. Όφη πιέζει ψηλά και γι' αυτό οι Ολλανδοί προσπαθούν και πάλι να βρουν καινούς χώρους για να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Ο Κοροβέσης ελέγχει εκεί με τον Χάνσον. Ξανά ο Κοροβέσης.
Βγάζει την μπάλα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Καστάνιος. Γιάνσεν. Τέικι. Με τον Καστάνιος κοντά του. Ωραίο άνοιγμα για τον Σούντιενς. Έχει γυρίσει και δίνει βοήθεια και ο Στάρτζεον. Τέικι. Δεν κούσμα να ανεβαίνει και πιέζει. Ο Μουσάμπα έβγαλε δεξιά. Ο Ρώτα ανεβαίνει. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά. Τώρα γυρίζει ο Τέικι. Ωραίο κλέψιμο της μπάλας από τον Νίκο Κυράκη. Από τον Σαρντινέρο, με συγχωρείτε. Κερδισμένο φάουλ για τον Όφη. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό εδώ στο Έιντε. Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Όφη στο 0-0. Η ομάδα μας έχασε μια καλή στιγμή με τον Νικοκυράκη στο 8. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε out. Στο 11 μια εκτέλεση φάουλ από τον Φλέμινγκ, επίσης η μπάλα πέρασε out. Και στο 15 το δοκάρι του Χάνσον. Έτσι παραμένει αυτό το 0-0. Ρώτα στον Μουσάμπα. Η μπαλιά που πάει να βγει εκεί για τον Φεράτη δεν πέρασε. Ντε Γκούσμαν. Μαρινάκης παίρνει το φάουλ. Κοροβέσης στον Πασαλίδη. Και πάλι ο Κοροβέσης. Βουρός. Εσδίκη από τον Πόλτερ. Μαρινάκης. Ο Σούντιενς θα κόψει. Μαρινάκης κερδίζει όμως ξανά την μπάλα. Πασαλίδης τώρα θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ντε Γκούσμαν. Ωραίο γύρισμα από τον Σαρντινέρο. Στάρτζεον ζητάει φάουλ. Κερδίζει το φάουλ έξω από την περιοχή ο Στάρτζεον. Σε εξαιρετικό σημείο το φάουλ αυτό για τον Όφη. Το φάουλ που κέρδισε ο Στάρτζεον από τον Σούντιενς. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Ντόρνεμπους. Ο Όφη με στατική φάση θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει τους γηπεδούχους. Στο τρίτο λεπτό, φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τον Όφη, με τον Ντε Γκούσμαν να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Ντε Γκούσμαν παίρνει τα βήματα, εκτελεί η μπάλα out. Δεν ανησύχησε ο Ντόρνεμπους στη συγκεκριμένη φάση, η μπάλα πήγε πολύ ψηλά από την εκτέλεση φάουλ του Τζόναθαν Ντε Γκούσμαν. Ο Όφη, ο οποίος και σήμερα το πρωί, όπως και σε αρκετές ακόμα προπονήσεις με τον Νίκο Νιόμπλια και τους συνεργάτες του, δούλεψε στις στατικές φάσεις.
περισσότερο στα κόρνερ, αλλά και σε φάουλ. Όφι, ο οποίος συνεχίζει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του εδώ στην Ολλανδία, αρχικά για ένα δεκαήμερο στο Οστερμπέικ, τώρα στο Μιλ, εδώ και δύο ημέρες. Εδώ θα μείνει η ομάδα, στο Μιλ εννοώ, έως και τις 31 Ιουλίου, όταν και θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για το Ηράκλειο. Φλέμινγκ, Τέικη, Γιάνσεν, Καστανιος πίεζε ψηλά, Πλόιμεν, στον Ντόρνεμπους, Μουσάμπα, Ρότα. Ο Χάνσον άλλαξε ωραία, αλλά έχασε την μπάλα εκεί από τον Νικοκυράκη. Ο Βούρος μια βαθιά παλιά, ψάχνει στα αριστερά τον Στάρτζιον, δεν τα καταφέρνει. Ρότα άλλαξε, Πλόιμεν στον Σούντιενς που γύρισε και πιέζεται και από το Μαρινάκι. Ντόρνεμπους, Μουσάμπα, αλλάζουν την μπάλα εκεί η κεντρική αμυντική της Φορτούνα με τον Καστάνιος και τον Ντεγκούσμαν να πιέζουν ψηλά. Τώρα ανεβαίνει και ο Στάρτζον από τα αριστερά. Ο Στάρτζον στα αριστερά σήμερα με ανάποδο πόδι, εκεί που έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια στις αρχές του περσινού πρωταθλήματος. Μπαλιά που γίνεται εδώ στον άξονα της περιοχής του Όφη. Δεν γίνεται το κοντρόλ όπως θα ήθελε και από τον Σούντιενς. Μπαλά φτάνει στο Σωτηρίου. Έχουν συμπληρωθεί 25 λεπτά. Φορτούνα Σιτάρντ Όφη στο 0-0. Με Γιάδο. Ο Νικοκυράκης στον Πασαλίδη. Σωτηρίου. Τερματοφύλακας της ομάδας μας διώχνει την μπάλα. Γίνεται ένα λάθος. Ο Χάνσεν 1-0 για την Φορτούνα στο 26. Ο Χάνσεν εκμεταλλεύεται το λάθος που γίνεται στην άμυνα του Όφη και ανοίγει το σκορ για τη Φορτούνα στο 26 λεπτό. Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 26ο λεπτό. 1-0. Φάουλ εδώ τώρα από τον Πασαλίδη στον Χάνσον. Η Φορτούνα και πάλι από τα δεξιά με τον Ρότα. Αλλαγή παιχνιδιού. Ο Γιάνσον που έχει ανέβει στον Μουσάμπα. Γύρισε ο Τέικη. Come on, come on.
Ένα γύρισμα που πήγε να γίνει και από τον Μαρινάκη, όχι όπως θα ήθελε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Ο Πλόιμεν κράτησε και κέρδισε το κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Χάνσον Σούντιενς μπαίνει στην περιοχή, κάνει ένα γύρισμα. Ζήτησαν κόρνερ οι Ολλανδοί. Μπαλαβρίκη όμως ο Σούντιενς πριν βγει εκτός τελικής γραμμής. Άρα η μπάλα είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Όφη και συγκεκριμένα στον Δημήτρη Σωτηρίου. Ο Μεγιάδο πιέζει, ο Νικοκυράκης, ο Ντεγκούσμαν. Μπάλα πάει στον Πλόιμεν με τον Μαρινάκη κοντά του. Ανοίγονται από τα δεξιά τώρα οι Ολλανδοί. Με τον Χάνσον, ανεβαίνει και ο Ρότα. Χάνσον κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Πλάγιο για την Φορτούνα. Φεράτη αλλάζουν ωραία την μπάλα οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων έξω από την περιοχή του Σωτηρίου. Κοροβέσης, Στάρτζεον, Πασαλίδης. Βαθιά παλιά σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, ο Ντόρνεμπους. Σαρντινέρο. Ντεγκούσμαν. Αλλαγή παιχνιδιού, αλλά εκεί δεν ήταν στην πορεία της μπάλας όπως θα ήθελε ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Κοροβέσης. Πλάγιο για την Φορτούνα στο 32. Ο Μαρινάκης παραχωρεί ένα πλάγιο. Μουσάμπα. Κερδισμένο φάουλ από τον Νικοκυράκη. Βούρος. Μαρινάκης. Σαρντινέρο. Και πάλι στο Μαρινάκη. Το φάουλ αυτό για τον Όφη. Με τον γκολ του Χάνσον από το 26, η ομάδα μας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Μέγια.
Μαρινάκης. Πασαλίδης αλλάζει το παιχνίδι από τα αριστερά στον Κοροβέση. Μαρινάκης. Είναι κοντά και ο Σαρντινέρο. Ένα πλάγιο που παραχωρεί ο Γιάνσον. Εκτελείται γρήγορα από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Σαρντινέρο στον Μεγιάδο. Ντε Γκούσμαν στο δεύτερο δοκάρι και που πάει μπάλα διώχνεται από τον Γιάνσεν. Νικοκυράκης, Στάρτζεον. Μεγιάδο. Κοροβέσης. Βούρος. Ντε Γκούσμαν με δύο παίκτες απέναντί του. Μαρινάκης. Όφη ψάχνει καινούς διαδρόμους. Τώρα με τον Στάρτζεον από τα αριστερά. Είναι κοντά ο Νικοκυράκης. Σε αυτόν πάει μπάλα. Γυρίζει ωραία για τον Ντε Γκούσμαν. Ένα σου του Ντε Γκούσμαν. Μπάλα θα κοντράρει. Κόρνερ για τον Όφη. Από την αριστερή πλευρά αυτή φορά η μπάλα κοντράρει στον Μουσάμπα. Τριακοστό έκτο λεπτό, κόρνερ για τον Όφη από τα αριστερά. Ο Σταρτζόν πάει κοντά στον Ντε Γκούσμαν. Ο Ντε Γκούσμαν επιλέγει να εκτελέσει το κόρνερ απευθείας. Μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, απευθείας out. Κανένα πρόβλημα για τους γηπεδούχους από τη συγκεκριμένη στατική φάση. Και πάλι με τον Τζόναθαν Ντε Γκούσμαν. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Ντόρνεμπους. Υπομάκρυνση σε ένα χώρο που κινείται ο Μαρινάκης. Κερδίζει ένα μέσα από δύο. Μπάλα όμως και πάλι στους γηπεδούχους με τον Πόλτερ και τον Μεγιάδο. Ο Πόλτερ κέρδισε φάουλ από τον μέσο της ομάδας μας. Μουσάμπα για τον Γιάνσεν. Ο Ντε Γκούσμαν ανέβηκε. Ο Μουσάμπα και πάλι με τον Καστάνιος κοντά του. Δίνει στον Ρώτα. Τέικι με το Μεγιάδο. Μεγιάδο πάει να κερδίσει την μπάλα. Κερδίζει ο Στάρτζεον. Ευκαιρία για τον Όφη. Καστάνιος από κοντά. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη στο 38. Ο διαιτητής δείχνει ότι έχει γίνει χέρι και έχουμε πέναλτι για τον Όφη στο 38 λεπτό. Ο διαιτητής δίνει το σημείο του πέναλτι και έτσι η ομάδα μας έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 39.
από το σημείο του πέναλτι με τον Τζόναθαν Ντεγκούσμαν. Πέναλτι για τον Όφη στο 39. Ο Ντεγκούσμαν εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Όφη σοφαρίζει με τον Τζόναθαν Ντεγκούσμαν στο 31 το λεπτό. Η ομάδα μας κέρδισε την μπάλα πάρα πολύ ωραία στην προηγούμενη φάση. Πήγε γρήγορα από τα αριστερά, ο Στάρτζεον έκανε την σέντρα. Ο Καστάνιος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Υπήρχε χέρι μέσα στην περιοχή. Πέναλτι υπέρ του Όφη. Και ο Ντεγκούσμαν ισοφάρισε σε 1-1 από το σημείο του πέναλτι. Αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Πλοϊμεν έβγαλε, Σούντιενς πάνω στο Μαρινάκι, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Πλόιμεν εκτέλεσε, Πόλτερ, πάλι ο Πλόιμεν σε ένα χώρο που κινείται και ο Πασαλίδης και ο Βούρος. Ο Μαρινάκης ανοίγεται, μπάλα πάει στον Σαρντινέρο. Κεφάλι, χάνεται την κατοχή της μπάλας, ο Ρώτα. Ο Νικοκυράκης με τον Στάρτζεον, Μουσάμπα. Κεφάλι, μπάλα θα περάσει, ο Μαρινάκης απομακρύνει. Νεγιάδο, ανεβαίνει ο Σαρντινέρο, προτιμάει να παίξει με το Μαρινάκη. Κοροβέσης. Ανέβα. Στον Βούρο. Ντεγκούσμαν. Ξανά άνοιξε. Ο Ρώτα στον Μουσάμπα. Σούντιενς. Η πίεση των παικτών του Όφη απέδωσε καρπούς, αλλά η μπάλα πήγε πλάγιο. Το πλάγιο πάντως είναι για τον Όφη. Με τον Μαρινάκη, τον Σαρντινέρο και τον Καστάνιο να είναι κοντά του. Τώρα ανεβαίνει και ο Μεγιάδος, αυτόν πήγε μπάλα. Σαρντινέρο κράτησε και κέρδισε φάουλ από τον Φεράτη. Κοροβέσης. Ο Νικοκυράκης κέρδισε. Ντεγκούσμαν. Ο Βούρος παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Έχει χώρο. Ο Βούρος δίνει δεξιά στο Μαρινάκι. Ξανά ο Βούρος. Μεγιάδο, Ντεγκούσμαν. Η πίεση εκεί που γίνεται από τον Φεράτη. Ο Ντεγκούσμαν κρατάει. Και παραμένει ψύχρεμος.
Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Φορτούνα Όφη 1-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 26 με τον Χάνσεν. Στο 1-1 ο Ντεγκούσμαν. Λίγα λεπτά αργότερα. Στο 31 λεπτό. Πασαλίδης. Ωραία παλιά για τον Καστάνιος. Κατεβάζει ωραία ο Καστάνιος. Δίνει έξινα στον Νικοκυράκη από κοντά. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Όφη. Απέκρουσε την μπάλα ο Ντόρνεμπους στο 45. Ο Όφη έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Το σούτ που γίνεται από τον Ντεγκούσμαν. Ξανά ο Ντόρνεμπους. Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Όφη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη. Αρχικά με τον Νικοκυράκη που μπήκε στην περιοχή και από κοντά νικήθηκε από τον Ντόρνεμπους. Μπαλαγύρισε, έφτασε στον Ντεγκούσμαν, το σούτ του Ολλανδού. Ο Ντόρνεμπους ήταν και πάλι εκεί και μπλόκαρε την μπάλα. Πήγε και πάλι ψηλά ο Ντεγκούσμαν. Οι Ολλανδοί γυρίζουν την μπάλα. Έχει ευκαιρία Όφη εδώ να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Να γυρίσει το εις βάρος το αποτέλεσμα πριν καν πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Αλλά ούτε ο Νικοκυράκης ούτε και ο Ντεγκούσμαν στη συνέχεια κατάφεραν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Φορτούνα. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη όμως. Ο Νικοκυράκης κερδίζει. Παίρνει και το φάουλ. Κίτρινη κάρτα. Στον Φεράτη κίτρινη κάρτα. Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Λισάνδρο Σεμέντο, ο οποίος εγχειρίστηκε πριν από λίγες μέρες τον Αστράγαλο, ο άτυχος της Φορτούνα για τη φετινή σεζόν. Πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, ήρθε να δει τους πρώην συμπαίκτες του και όλες βέβαια από την ομάδα του Όφη. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Φορτούνα Σιτάρντ Όφη 1-1. Με τον Χάνσεν να γίνει το σκορ στο 26. Ο Ντεγκούσμα με πέναλτι στο 39 έκανε το 1-1. Πριν από λίγο τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Όφη για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Έιντε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
Άκου τη ζωή αλλιώς. Ζαρός. Νερό ανθρακούχο και lemon lime. Χιλιάδες φυσαλίδες δροσιάς και απόλαυσης. Καλοκαίρι στα cosmosport.gr. Βρίσκει super offers από το brand έως μείον 50% για να ζήσεις το δικό σου summer story με στυλ. Πρόλαβε νούμερο σε 6.000 plus sets, παπούτσια, σαγιονάρες, shorts. Ζήσε το δικό σου summer story στα cosmosport.gr ή σε ένα κατάστημα Cosmosport. Μπες στο cosmosport.gr. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που κρατάνε το μέλλον αυτού του τόπου στα χέρια τους. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Yes, as my name is John Terrell. I'm here with the team in Holland, and I'm really excited for this new chapter of my life. And I can't wait to get started and to meet everyone in Crete. I spoke to Georgios, and he explained the project to me a bit, and the team and the mentality and the way of the style of play. And after many years in England playing in the championship there, I felt I needed something new, a new challenge. It's exciting times for me now that I'm here, and I can't wait to get started. Thank you.
I know a lot of things about hockey. I hear about the fans. I play in front of them. I wasn't in this team, but the feeling was very good also. And I'm hurry to play in front of them. That's why I decide to join this team and this club, because it's a big club in Greece and a very good club, professional, with everything. Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με την ασφάλεια, την πολυτέλεια και την ποιότητα της Minoan Lines, που έχει ήδη λάβει και εφαρμόζει αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα για ένα υγειονομικά ασφαλές ταξίδι για όλους. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr ή το ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το ταξίδι συνεχίζεται. Very excited to be here, to link up with the team and to get started and to give my best for the club. I know the objective and the way of thinking that the club and everyone has, and it's something I want to be a part of, so very excited. Επιστροφή στο Έντε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της ομάδας μας με την Φορτούνα Σιτάρτ. 1-1 από το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ, στο 26ο λεπτό με τον Χάνσεν. Ο Σωτηρίου έδιωξε την μπάλα. Ο Νικοκυράκης δεν κατάφερε να την κρατήσει στην κατοχή του. Ο Χάνσεν πήρε την μπάλα, σούταρε, βρήκε τον Σωτηρίου εκτός εστίας και άνοιξε το σκορ στο συγκεκριμένο σημείο. Στο 39 ο Φι κέρδισε πέναλτι, ο Ντεγκούσμαν το εκτέλεσε εύστοχα, ισοφάρισε 1-1. Θυμίζω ότι στο 45ο λεπτό η ομάδα μας έχασε μια πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία με Νικοκυράκη και Ντεγκούσμαν για να κάνει 2 τα γκολ της και να πάρει μάλιστα προβάδισμα στο σκορ. Ο Φι, ο οποίος κάνει 8 αλλαγές με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου, μόνο ο Μεγιάδο, ο Ντεγκούσμαν και ο Καστάνιος είναι οι τρεις παίκτες που παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το πρώτο 45 λεπτό. Ο Σιφάκης παίρνει τη θέση του Σωτηρίου, ο Ουές τη θέση του Μαρινάκη, ο Λιμπεράκης τη θέση του Κοροβέση, ο Γιαννούλης με τον Σελίμοβιτς στο κέντρο της άμυνας αντί για τον Βούρο και τον Πασαλίδη, Μπαλογιάννης και Γρίβας. Είναι ακόμα 2 ποδοσφαιριστές που περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Και τελευταία αλλαγή από ό,τι βλέπω για τον Νίκο Νιόμπλια και ο Φαντάινεν.
Άρα βάζει και τους 8 ποδοσφαιριστές που έχει στον πάγκο προπονητής της ομάδας μας. Στην άμυνα ο Λιμπεράκης με τον Ουε στα δύο άκρα. Ο Γιαννούλης με τον Σελίμοβιτς στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή ο Μεγιάδο. Ο Μπαλογιάννης. Και ο Ντεγκούσμαν. Ο Φαντάινεν αριστερά. Ο Καστάνιος παραμένει στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Γρίβας στην δεξιά πτέρυγα για την ομάδα μας. Λίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι η πρώτη σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην περιοχή Έιντε. Ο Φίνες στη σέντρα με τον Γιαννούλη και τον Σελίμοβιτς να αλλάζουν την μπάλα. Σιφάκης. Γίνεται πίεση ψηλά από τους γηπεδούχους. Μπάλα περνάει. Ο Ρώτα με το κεφάλι. Πλάγιο για την Φορτούνα. Μπάλα γυρίζει πίσω. Στον Γιάνσεν. Φλέμινγκ. Πλόιμεν. Και πάλι ο Γιάνσεν. Μουσάμπα. Ο Ρώτα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ντόρνεμπους. Φεράτη με τον Γιαννούλη, τον κόβει Γιαννούλης. Πλάγιο για την Φορτούνα. Μπαλά μέσα στην περιοχή που μακρύνεται εκεί από τον Σελίμοβιτς. Διεκδικεί ο Καστάνιος με τον Πλόιμεν. Η μπαλά γυρίζει στον Ντόρνεμπους. Μουσάμπα. Πλόιμεν από τα αριστερά. Πήρε την μπάλα από τον Γιάνσεν. Πάει πρώτος την μπάλα ο Σελίμοβιτς. Δέχεται φάουλ εκεί από τον Πόλτερ. Κάνε μια στροφή μέσα και άσε τον μπάλο πιο ψηλά. Ο Αυτούς τι να κάνει έξω. Γιαννούλης. Από μακρύνει την μπάλα, έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μια βαθιά παλιά που γίνεται στα δεξιά με τον Φεράτη να μπαίνει στην περιοχή και τον Λιμπεράκη να απομακρύνει την μπάλα, μάλιστα κερδίζει και το πλάγιο. Εξαιρετική κίνηση από τον Οδυσσέα Λιμπεράκη. Ο Ρώτα παραχωρεί ένα πλάγιο για τον Όφη. Ο Λιμπεράκης στο πλάγιο. Καστάνιος διεκδίκησε την μπάλα με τον Ρώτα που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζει εκτός ο Ντόρνεμπους για να παραχθούν οι πρώτες βοήθειες. Παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ρώτα. Καλά.
Mike, inside, Mike, inside. Well, Mike, well, Mike. Γιάνσεν για τον Μουσάμπα. Καστανίος μένει ψηλά. Γενέθηκε ο Φαντάινεν. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Πόλτερ. Είναι πολύ δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο επιθετικός της Φορτούνα. Φαντάινεν, ο οποίος και στο σημερινό παιχνίδι αρχίζει τις επιθέσεις του από την αριστερή πλευρά. Εδώ είναι ο Φαντάινεν, παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Ο Ρότα, τέικι, ο διαιτητής βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, γι' αυτό θα δοθεί ένα ελεύθερο. Μπαλάξα την περιοχή του Σωτηρίου. Δεν γίνεται σωστά το κοντρόλ εκεί από τον Πόλτερ. Ο Γρυβάς γύρισε και έκοψε. Καστάνιος ανεβαίνει ο Φαντάινεν. Ο Καστάνιος του περνάει την μπάλα. Με τον Ρότα εκεί ο Φαντάινεν του κάνει φάουλ. Διαιτητής λέει τίποτα. Ναι, δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ρότα πήγε δυνατά πάνω στον Μάικ Φαντάινεν. Ο διαιτητής θεώρησε κανονικό το παίξιμο του Έλληνα διεθνή. Μουσάμπα. Ο Γιαννούλης. Φαντάινεν. Γιαννούλης. Σελίμοβιτς. Ωραία περνάει τη μεσαία γραμμή ο Σελίμοβιτς. Φαντάινεν που ήρθε στον άξονα, Ντεγκούσμαν, Γρίβας, ψάχνει χώρο, Μπαλογιάννης, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ουές, είναι κοντά ο Ντεγκούσμαν, η σέντρα από τον Ουές, το δεύτερο δοκάρι, δεν προλαβαίνει ο Φαντάινεν. Ψηλά οι παίκτες του Όφη, για να πιέσουν εκεί που θα πάει η μπάλα από τον Ρότα, να μην επιτρέψουν τους γηπεδούχους να αναπτύξουν όπως θέλουν την επίθεσή τους. Ο Ουές διεκδικεί και κερδίζει την μπάλα, δίνει στον Ντεγκούσμαν, ανεβαίνει ο Καστάνιος, ο Ουές και πάλι γυρίζει σε ένα χώρο όμως που δεν προλαβαίνει ο Ντεγκούσμαν να πάει πρώτος στην μπάλα. Πήγαινε βγει γρήγορα στην κόντρα εδώ ο Όφη, με Γιάδο, ο Σφάκης στον Λιμπεράκη, πιέζει ο Φεράτη, Καστάνιος κρατάει, χωρίς φάουλ διαιτητής από τον Μουσάμπα. Φλέμινγκ, Φεράτη μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί να γυρίσει ο Πόλτερ. Ο Λιμπεράκης απομακρύνει σε ένα χώρο που κινείται ο Καστάνιος. Ο Τέικη στον Ρότα. Μουσάμπα και Γιένσεν. Η παλιά που γίνεται για τον Χάνσον. Ο Χάνσον θα κάνει την σέντρα. Ο Γιαννούλης ελέγχει. Είναι ωραία στον Μπαλογιάννη. Ο Μεγιάδο. Ουές. Ντεγκούσμαν. Ο
Ανεβαίνει ο Μπαλογιάννης, δεν μπορεί να τον βρει ο Τεγκούσμαν. Κρατάει όμως την παλατσή κατοχή των ποδοσφαιριστών του Όφη. Ο Γιαννίνης ανεβαίνει. Φαντάινεν κάνει κίνηση, ο Καστάνιος. Ο Φαντάινεν κρατάει το σούτ από τον Φαντάινεν. Κοντράρει μπάλα. Λιμπεράκι στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γρίβας αφήνει να περάσει. Προλαβαίνει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ντεγκούσμαν. Είναι δυνατή η παλιά για τον Γρίβα. Καλή ο σκέψη. Πολύ πιο δυνατή η πάσα από όσο θα ήθελε ο Ολλανδός. Ο Πόλτερ πήρε την κεφαλιά, δεν πρόλαβε όμως ο Φεράτη να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λιμπεράκης θα πάει για το πλάγιο. Σελίμοβιτς χάνει και την μπάλα, ευκαιρία για την Φορτούνα. Ο Πόλτερ δίνει στα πλάγια στον Χάνσον, ένα σούτ που θα γίνει από κοντά. Ο Μπαλογιάννης καταφέρνει και κρατάει και κόβει την προσπάθεια αυτή των γηπεδούχων. Κράτησε την μπάλα. Μουσάμπα. Ο Λιμπεράκης με το κεφάλι. Μπαλογιάννης στον Λιμπεράκη. Ο Γιαννούλης έπαιξε ωραία με τον Μπαλογιάννη. Λιμπεράκης βρίσκει τον Καστάνιος. Ανέβηκε ο Φαντάινεν. Ο Ρώτα δεν ξέρω τον λόγο που παίζει τόσο δυνατά απέναντι στον Καστάνιος. Ο Έλληνας διεθνής ιδιαίτερα προκλητικός στην προηγούμενη φάση. Είδατε και τον Ικονιόπλια να πηγαίνει κοντά του και να του λέει κάτι, γιατί δεν φτάνει που χτύπησε τον Καστάνιος στην προηγούμενη φάση. Του είπε και κάποια γαλλικά από πάνω. Για ποιο λόγο ο Έλληνας διεθνής έχει αυτή τη συμπεριφορά, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Συνεχίζουμε όμως. Βαθιά παλιά που γίνεται, δεν βρίσκει στόχο, δεν βρίσκει τον Σούντιενς. Πλάγιο για τον Όφη. Απομάκρυνση από το Μεγιάδο. Είχε ανέβει και ο Φαντάινεν. Είμαι και ο Καστάνιος εκεί. Ντόρνεμπους απομακρύνει την μπάλα. Ο Γιαννούλης γυρίζει στον Σιφάκη. Ντεγκούσμαν. Ένα γύρισμα που θα γίνει από το Φρίξο Γρίβα. Μπάλα περνάει και έχουμε κόρνερ. Τελευταία στιγμή πριν φτάσει στον Καστάνιο στην μπάλα. Απομακρύνθηκε σε κόρνερ από τον Γιάνσεν. Ντεγκούσμαν εκτελεί το κόρνερ. Προσπάθησε ο Καστάνιος με έναν εντυπωσιακό τρόπο να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Μπάλα μένει πάντως στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας. Σιφάκης στον Λιμπεράκη. Ωραία κίνηση από τον Λιμπεράκη. Μπαλογιάννης.
εντυπωσιακό τακουνάκι από τον Γρίβα στον Καστάνιος. Κεφαλιά από τον Σελίμοβιτς. Ο Ντεγκούσμαν ήταν ένα ποδοσφαιριστή της Φορτούνα, τον Φλέμινγκ, ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και πέταξε την παλαπλάγια. Για αυτόν τον λόγο τήρουν το fair play οι Ολλανδοί. Σελίμοβιτς, βαθιά παλιά για τον Ουές. Ζητάει ο μπάλο Γιάννης, στο Γρίβα η μπάλα. Με Γιάδο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λιμπεράκη, εκείνο Φαντάινεν. Με Γιάδο. Δε Γκούσμαν. Φαντάινεν, Δε Γκούσμαν, Μπαλογιάννης. Ωραία κίνηση από τον Γιαννούλη. Λιμπεράκης, η σέντρα, η κεφαλιά που θα γίνει. Μαζεύει ο Ντόρνε που στην μπάλα. Δεν πάει προς την εστία. Ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τον Γιάνσεν. Μουσάμπα, πιεζό Καστάνιος, πέρασε από τον Φαντάινεν. Γίνεται φάουλ στον Μουσάμπα από τον Καστάνιος. Ρότα με τον Φαντάινεν. Γιένσεν. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία στην άλλη πλευρά τον Χάνσον. Ρότα. Φεράτη. Τέικη. Αλλάζει ωραία εκεί την μπάλα με τον Σούντιενς. Ο Τέικη στον Χάνσον. Ένα σούτ που θα γίνει. Ο Σιφάκης μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια στο 62. Αυτή είναι η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι για την Φορτούνα. Με το σούτ από τον Χάνσον. Τον σκόρερ της αναμέτρησης για την Φορτούνα στο 26. Ο Χάνσεν εκμεταλλεύεται το λάθος που γίνεται στην άμυνα του Όφη από τον Νικοκυράκη. Βρίσκει τον Σωτηρίου μακριά από την εστία του σε εκείνη τη φάση. Σκοράρει για την Φορτούνα στο 26. Ο Ουές με τον Πόλτερ. Σούντιενς. Ο Ουές πιέζει. Ο Γρίβας είναι εκεί. Σούντιενς κρατάει την μπάλα. Η σέντρα που γίνεται δεν βρίσκει συμπαίκτη του. Ο Σιφάκης την αφήνει να περάσει εκτός στο 63. Μαζεμένες αλλαγές ετοιμάζεται να κάνει η Φορτούνα. Θα τις δούμε στην πορεία. Βλέπω τον Μουσάμπα να πηγαίνει ουσιαστικά για νερό. Αυτός δεν έχει γίνει ακόμα η κίνηση για τις αλλαγές. Θα δούμε στην πορεία πόσες αλλαγές έγιναν για τους γηπεδούχους. Είδα τον Ούγκου, τον Μπαγδάτη, τον Ούγερβορστ, τον Σαμπού, τον Καστράτη, τον Κούναζ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Σελίμοβιτς. Ουές. Ο Γρίβας κράτησε ωραία την μπάλα. Ο Ουές απομάκρυνε για τον Ντε Γκούσμαν. Ο Ούγερβορστ έκανε το φάουλ εκεί υπέρ της ομάδας μας.
Η βαθιά παλιά. Ο Ρότα κατεβάζει ωραία την μπάλα. Μπαγκδάτη. Ο Μιλιάδο κερδίζει. Μπαλογιάννης. Φαντάινεν πίεσε. Και ο Μπαλογιάννης εκεί μπαλα χάνεται. Μπαλογιάννης με χώρο έξω από την περιοχή, κρατάει την μπάλα, ανοίγει το Φαντάινεν, ο Μπαλογιάννης σουτάρει η μπάλα out στο 65, σημαντική χαμένη ευκαιρία για την ομάδα μας με το σουτ του Μπαλογιάννη να περνάει out. Ο Ντόρνεμπους προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Πιέζει ο Καστάνιος. Λιμπεράκης. Με τρεις αντιπάλους εκεί ο Λιμπεράκης. Χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Ο Ντόρνεμπους κρατάει. Μουσάμπα στον Ρότα. Θέλουν να τρέξουν οι Ολλανδοί. Από την αριστερή πλευρά είναι ο Ουέσ εκεί και δεν επιτρέπει την συνέχεια της φάσης. Σελίμοβιτς με το κεφάλι σε έναν χώρο που διεκδικεί και κερδίζει ο Καστάνιος. Ο Μεγιάδο ανοίγει το παιχνίδι, ο Ρότα κόβει πριν την μπάλα φτάσει στον Φαντάινεν. Μουσάμπα. Ο Λιμπεράκης κόβει, ο Φαντάινεν γίνεται φάουλ εκεί, το δίνει διαιτητής, δεν αφήνει το πλεονέκτημα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Μουσάμπα. Παραμένει και στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, ζητάει τις πρώτες βοήθειες. Η Φορτούνα, η οποία απέκτησε το καλοκαίρι τον βασικό τερματοφύλακα που βλέπετε και σήμερα στο παιχνίδι, τον Ντόρνεμπους από την γερμανική Braunschweig, ανέβασε από την ομάδα νέων τον Πλάιμεν, τον Καστράτη, τον Χέντριξ, νεαροί ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλει να δώσει χρόνο. Ο Σόρς Ούλτι, θυμίζω μόλις 34 ετών, γεννημένο στην Ουτρέκτη. Η Φορτούνα Σιτάρντ είναι η πρώτη ομάδα που προπονεί στο, ουσιαστικά στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, με τον ρόλο του πρώτου προπονητή. Ήταν βοηθός προπονητή στην Φέντε τη σεζόν 18-19, στις ακαδημίες του ίδιου συλλόγου νωρίτερα, όπως και στην Ουτρέκτη είχε ρόλο assistant. Για πρώτη φορά είναι πρώτος προπονητής στην Φορτούνα Σιτάρντ. Θυμίζω ότι στο γήπεδο παρακολουθεί την αναμέτρηση και ο Λισάνδρο Σεμέντο, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, νυν της Φορτούνα Σιτάρντ. Δυστυχώς για τον ίδιο τραυματίας εγχειρίστηκε πριν από λίγες ημέρες τον Αστράγαλο και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στην ομάδα του. Ένας από τους βασικούς σκόρερ της Φορτούνα την προηγούμενη σεζόν, με 9 γκολ. Αυτός και ο Πόλτερ που βλέπετε σήμερα να αγωνίζεται. Στην κορυφή της επίθεσης ο Πόλτερ. Μόνο ο Φλέμινγκ είχε παραπάνω γκολ για την Φορτούνα πέρυσι με 12. Ήταν και πρώτος σε assist. Άλλο σε Μέντο έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Θέλησε να την εξαργυρώσει φέτος, είτε με κάποια μεταγραφή, είτε με μια πολύ καλύτερη παρουσία στην Φορτούνα Σιτάρντ. Ήταν άτυχος, τραυματίστηκε στην προπόνηση, στον Αστράγαλο. Εγχειρίστηκε και θα χρειαστεί κάποιους μήνες πλέον για να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση.
Ο Μουσάπα δεν μπορεί να συνεχίσει με το 29. Είναι εκτός. Μπαίνει με το 39 ο Ούγερβορστ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γρίβα. Ουές. Σελίμοβιτς. Μπαλογιάννης. Ωραία κίνηση που γίνεται εκεί από τον Μπαγκδάτη. Ανοίγει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή. Κόβει τελευταία στιγμή ο Μεγιάδο. Σελίμοβιτς κρατάει. Γίνεται ένα λάθος. Ο Ουές θα απομακρύνει την μπάλα. Παραλίγο να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εστία του Σιφάκη. Δεν καταφέρνει και ο Γρίβας να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Γρίβας πιέζει. Ο Ούγερβορστ αλλάζει το παιχνίδι. Από τα δεξιά τώρα για τον Ρότα. Φαντάινεν και ο Καστάνιος. Ο Ούγκου κρατάει την μπάλα. Μπαλογιάννης τον πίεσε. Κέρδισε φάουλο ο ποδοσφαιριστής της Φορτούνα. Ούγερβορστ. Μια βαθιά μπαλιά. Είναι και ο Γιαννούλης και ελέγχει. Λιμπεράκης. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Φορτούνα και Όφη στο 1-1. Ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ του Χάνσεν στο 26, την ισοφάριση του Ντεγκούσμαν με πέναλτι στο 39. Σημαντική χαμένη ευκαιρία για την ομάδα μας στο 45, διπλή ευκαιρία με Νικοκυράκη και Ντεγκούσμαν. Πριν από λίγο στο 65 ο Μπαλογιάννης επίσης μια καλή στιγμή για τον Όφη. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Μπάλα πίσω στον Ντόρνεμπους. Κερδισμένο φάουλ για τον Γρίβα. Πολύ καλός ο νεαρός για ένα ακόμα παιχνίδι. Που σχέση τα δύο προηγούμενα έτσι και σήμερα. Μεγιάδο. Ωραία για τον Γρίβα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Φαντάινεν. Ο Ρώτα κόβει. Ο Λιμπεράκης είναι εκεί. Ο Ρώτα παραχωρεί ένα πλάγιο. Στο Μεγιάδο μπάλα. Ο Σαμπού θα κόψει αλλά με φάουλ τον Αργεντινό μέσο του Όφη. Ένα φάουλ που θα φέρει αρκετό κόσμο από την ομάδα μας στην περιοχή της Φορτούνα. Μια ακόμα στατική φάση με τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη να είναι ο εκτελεστής από τα αριστερά. Και ο Ντεγκούσμαν είναι εκεί. 74 λεπτό, ο Ντεγκούσμαν αφήνει. Ο Μπαλογιάννης εκτελεί κεφαλιά από μάκρυνσης, ακόμα πιο μακριά από τον Μπαγκδάτη. Ο Λιμπεράκης ένα γέμισμα σε ένα χώρο που δεν κινείται κανείς. Ποδοσφαιριστής του Όφη μόνο ο Ντόρνεμπους. Θέλουν να βγουν γρήγορα στην κόντρα από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Ούγκου.
Τώρα έχουμε και πάλι μπάλα, οπότε θα δοθεί συνέχεια στο μάτς από τα αριστερά με αυτό το πλάγιο για την Φορτούνα. Καστανιούς πίεσε εκεί τον Νούγκερβορστ. Ο Σακίρ απομάκρυνε, ο Γιαννούλης με το κεφάλι. Πάλι ο Γιαννούλης πίεσε, Φαντάινεν γύρισε στον Καστράτη πάνω. Ρότα. Ουγκού. Κούγνας άλλαξε το παιχνίδι. Γιαννούλης στον Σελίμοβιτς. Ξανά ο Γιαννούλης. Βαθιά παλιά για τον Καστάνιος μέσα στην περιοχή. Υπάρχει offside σύμφωνα με τον βοηθό. Δεν μετράει τον γκολ. Καστάνιος σκόραρε. Αλλά σύμφωνα με τον βοηθό ήταν εκτεθειμένος. Έτσι παραμένει το 1-1. Εξαιρετική παλιά πάντως από τον Κώστα Γιαννούλη στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων. Ο Καστάνιος βγήκε μόνος του απέναντι από τον Ντόρνεμπους, σκόραρε χωρίς να μετρήσει τον γκολ όμως. Ο Ρότα κόβεται από τον Γιαννούλη. Μπαλογιάννης, Ντεγκούσμαν και Μεγιάδο, γίνεται το λάθος. Σαμπού, ένα σούτ που θα κάνει, η μπάλα ψηλά, out, κανένα πρόβλημα για το Σιφάκι στο 77. Ρότα, Σαμπού, Μπαγκδάτη, αλλαγή παιχνιδιού. Μπαλά είναι out. Γυρίζει ο Γιαννούλης στον Σιφάκη. Λιμπεράκης ψύχρεμα βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Μεγιάδο. Ο Ες παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Γρίβας κόβεται εκεί. Ο Σελίμοβιτς παραχωρεί ένα πλάγιο. Ρότα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Ούγερβορστ. Σελίμοβιτς κάνει το φάουλ του στον Σαμπού. Συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Από τα αριστερά οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν. Ο Ουές είναι εκεί. Μεγιάδο. Ο Ούγκου. Ο Σαμπού γυρίζει. Σε αυτόν πάει μπάλα. Ο Μεγιάδο θέλει να πάει πρώτος. Κούρνας. Μπαλογιάννης απομακρύνει. Δεν
ο Ρώτας στο πλάγιο, ο Γιαννούλης στον Καστάνιος. Σακίρ. Ούγερβορστ. Ο Ούγερβορστ κάνει μια βαθιά παλιά σε έναν χώρο που βγαίνει ο Σιφάκης και μαζεύει. Σελίμοβιτς. Ντεγκούσμαν πιέζει. Κερδίζει το κόρνερ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Φορτούνα και Όφη στο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα μας έχει την ευκαιρία με μια ακόμα στατική φάση να απειλήσει την εστία του Ντόρνεμπους. Ντεγκούσμαν στο κόρνερ, στην καρδιά της περιοχής, η μπαλά απομακρύνεται από τον Σαμπού. Ο Γιαννούλης τρέχει. Κάλυψε ωραία με το σώμα αρχηγός του Όφη. Ούγκου, αλλαγή παιχνιδιού. Με το κεφάλι νικάει εκεί τον Βέγκλιντεν. Ο Ουές. Ο Βέρλινγκτον όμως κέρδισε το φάουλ. Φάουλ για την Φορτούνα στο 83. Αρχίζει οι παίκτες μαζεμένοι στην περιοχή του Σιφάκη, απομακρύνει την μπάλα. Αμπτούλ, μέσα, μέσα, με το σέλι, έτσι μπράβο, μέσα. Φρίξο. Ωραία κίνηση από τον Σελίμοβιτς, Ντεγκούσμαν, ανεβαίνει ο Φαντάινεν, ο Ντεγκούσμαν δεν μπορεί να τον βρει στην κίνησή του, γι' αυτό κρατάει την μπάλα. Ουές με τον Μπαλογιάννη. Ουές. Ο Γρίβας γυρίζει στην αγκαλιά του Ντόρνεμπους η μπάλα. Προσπαθεί να απειλήσει από τα δεξιά και πάλι Όφη με τον Γρίβα. Σακίρα ανέβηκε, Κουρνάζ, και πάλι ο Σακίρ, ωραία κίνηση από τον Ούγκου, τον Μπαλογιάννη κοντά του, ο Ούγκου κρατάει, σέντρα ή κεφαλιά απομάκρυνση από τον Γιαννούλη, ο Φαντάινεν πιο μακριά, εκεί όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του, το πλάγιο είναι για τον Όφη, αφού δεν μπόρεσε ο Μπαγκδάτη να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Σαμί,
ο Γιαννούλης με τον Σιφάκη. Θέλουν να συνεργαστούν, γίνεται το λάθος, από κοντά ευκαιρία για τη Φορτούνα, ο Σελίμοβιτς λίγο πριν την τελική γραμμή διώχνει την μπάλα και απομακρύνει έτσι τον κίνδυνο από την εστία της ομάδας μας. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το λάθος στην άμυνα του Όφη Ολλανδή στο 85. Τελευταίο πεντάλεπτο. Ουγκού στον Βερλίντεν. Μπάλα πάει πίσω στον Σακίρ. Ο Σελίμοβιτς είναι εκεί με τον Σαμπού. Κερδίζει την μπάλα. Αγιάδο. Ουες. Ο Γιαννούλης στον Σελίμοβιτς. Ντε Γκούσμαν. Γιαννούλης. Μπάλια για τον Λιμπεράκη. Δεν κερδίζει κάτι εκεί ο αμυντικός της ομάδας μας. Κόπηκε από τον Φαν Μπέινεν. Ο Γιαννούλης διεκδικεί, ο Σελίμοβιτς, ο Ουες, γίνεται το λάθος, από κοντά ένα σουτ, ο Σιφάκης δύσκολα με διπλή προσπάθεια διώχνει την μπάλα και κρατάει το 1-1 ο Βασίλης Σιφάκης, η κεφαλιά από το Γιαννούλη που μακρύνει την μπάλα. Αντέδρασε εξαιρετικά ο Σιφάκης στην προηγούμενη φάση. Έμεινε το 1-1. Ουες στο Μεγιάδο. Σελίμοβιτς. Φαντάινον κερδίζει φάουλ από τον Ούγερβορστ λίγο πριν το τέλος. Να μια ακόμα στατική φάση για την ομάδα μας από την δεξιά πτέρυγα, από την δεξιά πτέρυγα όπως αμήνεται οι γηπεδούχοι. Ντε Γκούσμαν, Μπαλογιάννης, ο Λιμπεράκης, Ντε Γκούσμαν στο δεύτερο δοκάρι, από κοντά χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 89 με τον Καστάνιος, δεν προλαβαίνει την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα της εστίας των γηπεδούχων. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για τον Όφη ένα λεπτό πριν το τέλος. Καλή στιγμή για την ομάδα μας. Έχουμε πίσω το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Γιαννούλης διεκδίκησε, η μπάλα χάνεται εκεί. Λιμπεράκης απομακρύνει. Οι παιδούχοι πιέζουν από τα αριστερά τώρα. Ανεβαίνει, γυρίζει και ο Γρίβας για να βοηθήσει. Κόβει την μπάλα. Ντε Γκούσμαν με Γιάδο με το κεφάλι. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Όφη. Don't fight together. Keep fighting.
Μάικ, με τίποτα πλάτε. Ερώτ, πράγμα, τσάμι! Για να δούμε αν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Φορτούνα και Όφη στο 1-1. Σελίμοβιτς για τον Γιαννούλη. Ξανά ο Σελίμοβιτς, δεν πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Ουές, ο Γρίβας, κόπηκε και η μπάλα. Ο Λιμπεράκης ελέγχει για τον Γιαννούλη. Μεγιάδο, Γιαννούλης, ξανά ο Μεγιάδο. Σελίμοβιτς. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Τώρα μηδένει να πιέσει ψηλά ο Καστράτη. Μπαλαγυρίζει πίσω στον Σιφάκη. Σελίμοβιτς. Μια βαθιά παλιά. Θέλει να βρει τον Λιμπεράκη που ανεβαίνει εξαιρετικά από τα αριστερά. Λιμπεράκης θα κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει εκεί παίκτης του Όφη. Τώρα ανεβαίνει ο Ουές. Η σέντρα από τον Ουές, η κεφαλιά δεν γίνεται από τον Φαντάινεν. Λιμπεράκης δεν προλαβαίνει, πλάγιο για τον Όφη. Πιέζει η ομάδα μας τα τελευταία δευτερόλεπτα για να πετύχει τον γκολ της νίκης. Το λέμε από την αρχή της προετοιμασίας, από τα πρώτα φιλικά. Το σκορ είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους προπονητές στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γίνονται πολλές δοκιμές, αλλαγές και δοκιμές στα συστήματα, στα πρόσωπα. Δεν ενδιαφέρονται οι προπονητές αυτή τη στιγμή για τα σκορ, παρά μόνο για την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Και σίγουρα τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Όφη είναι πάρα πολύ βαριά ακόμα, καθώς βρισκόμαστε στα μισά της προετοιμασίας. Και είναι λογικό να χρειάζεται και ξεκούραση και βέβαια πολλές δοκιμές από τον Νίκο Νιόμπλια για να δει αυτά που θέλει από τους ποδοσφαιριστές του. Ουές στον Φαντάινεν, ξανά Ουές. Μπαλογιάννης. Μεγιάδο. Έχουμε μπει στο 93ο λεπτό. Μπαλογιάννης. Η σέντρα από τον Ουές. Η κεφαλιά από κοντά του Φαντάινεν. Εύκολα ο Ντόρνεμπους μαζεύει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 93. Η μπάλα φτάνει στον Σιφάκη. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Φορτούνα Σιτάρτ Όφη 1-1. Με ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Από τα γκολ του Χάνσεν στο 26 και του Ντεγκούσμαν με πέναλτι στο 39. Η ομάδα μας για ένα ακόμα παιχνίδι στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχω κοντά μου τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας μας. Αγωνίστηκε στο πρώτο 45 λεπτό. Τριαντάφυλλε, καλησπέρα. Πες μας τη γνώμη σου, το πρώτο σου σχόλιο για το παιχνίδι, πώς το είδες. Κατά τη γνώμη μου, αυτά τα φιλικά είναι πιο πολύ για να καταφέρουμε να βγάλουμε στο γήπεδο το πλάνο του προπονητή που δουλεύουμε στην προπόνηση. Κατά δεύτερο λόγο, κοιτάμε το σκορ. Σίγουρα ποτέ δεν θέλουμε να είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, αλλά αυτή τη στιγμή πρώτο ρόλο παίζει να βγάλουμε στο γήπεδο αυτά που θέλει ο προπονητής μας. Είναι σημαντικό πάντως για εσάς το γεγονός ότι απέναντι με πολύ δυνατές ομάδες, είτε της Ολλανδίας είτε του Βελγίου, όπως η Άντερλεχτ, όπως η Φορτούνα τώρα, η ομάδα στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και με πολλές αλλαγές, γιατί πρέπει όλοι να πάρετε χρόνο συμμετοχής. Είναι σημαντικό αυτό για την ψυχολογία σας και για την κατάσταση της ομάδας τώρα. Σίγουρα, όπως είπα, παίζει ρόλο και το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αυτό που κυνηγάμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δουλέψουμε, να βγάζουμε στο γήπεδο αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις και από εκεί και πέρα να είμαστε έτοιμοι στην αρχή του πρωταθλήματος που θα μετράει το κάθε μας και ο κάθε βαθμός. Πώς είναι οι πρώτες σου μέρες με τον Όφη στην προετοιμασία, το πρώτο δεκαήμερο? Είναι αυτό που περίμενες κάτι διαφορετικό? Αν είσαι εσύ στην κατάσταση που θέλεις να είσαι ως τριαντάφυλλος? Τα πράγματα είναι πολύ καλά, δουλεύουμε πολύ σκληρά στις προπονήσεις. Δίνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Από την πλευρά τη δικιά μου, και εγώ παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, θα βελτιώνω όσο πηγαίνει, ώστε να είμαι έτοιμο στην κατάλληλη στιγμή που θα χρειαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τριαντάφυλλε. Αυτός ήταν ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη αυτό το καλοκαίρι. Φορτούνα Όφη 1-1, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας μας εδώ στην Ολλανδία, εδώ που βρίσκεται Όφη από τις 11 Ιουλίου και θα παραμείνει ως και τις 31 του μήνα. Έχουμε άλλα τρία φιλικά φυσικά να δώσουμε, να δώσει η ομάδα μας εδώ στην Ολλανδία. Επόμενο φιλικό είναι το ερχόμενο Σάββατο στις 6 ώρα Ελλάδας απέναντι στην Βέστερλο, ένα φιλικό που θα γίνει τελικά στην έδρα της Βέστερλο, στο γήπεδο της Βέστερλο, και το συγκεκριμένο μάτς σε απευθείας live streaming μετάδοση από το Όφη TV, από την ιστοσελίδα της ομάδας μας, το officekritefc.com και από το επίσημο κανάλι του Όφη στο YouTube. Αυτά από την Ολλανδία για τώρα. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά σε όλα τα social media της ΠΑΕ Όφη, στο Instagram, στο Facebook, αλλά και στο επίσημο site της ομάδας μας και φυσικά στην Viber Community του Όφη. Μπείτε όλοι στη Viber Community, είναι εντελώς δωρεάν. Ενημερωθείτε με αποκλειστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο για όλα όσα γίνονται στην ομάδα μας και βέβαια για όλες τις νέες κινήσεις που θα κάνει η ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.